Χριστός στρατευσαμένος, το βασίλει του παντός, γενναίος διεκόψας, τα παρατάξεις εχθρών, ερμία πανέν δόξε, πολλοί τρόποι σε κοιές ήθλισσας εν το γύρα, ως του λόγου οπλίτης. ο πλήτης. ο πρέσβευε, αθλοφόρε, σώζεσθε απάντα. Τη 31η του μηνός Μαΐου. Ερμίου μάρτυρος, Χριστήλης μάρτυρος, πέντε μαρτύρων ενασκάλωνη, Πετρονίλης, θυγατρός του Αποστόλου Πέτρου, Ευσταθίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεο Ο Άγιος Μάρτης Ερμίας, θα λέγαμε σύμφωνα με την σημερινή ορολογία, ότι ήταν ένας συνταξιούχος στρατιωτικό υπηρετούσε στα κόμματα της καπαδοκία και ως γνήσιος χριστιανός προσέφερε στον Κέσαρα τις υπηρεσίες που του ανήκαν. Ήταν από τους πιο γενναίους μέσα στο στράτευμα και ποτέ δεν έστρεψε την πλάτη του στον εχθρό ακόμα και στις ίτες. Όταν όμως επί βασιλέως Μάρκου Αυριλίου το 177 μετά Χριστόν έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, συνέλαβαν και τον Ερμία, χωρίς να υπολογίσουν τις μεγάλες του υπηρεσίες, ούτε τα σεβάζει μια γυρατιά του. Κατόπιν ο Δούκας Σεβαστιανός διέταξε τον Ερμία να θυσιάσει στα είδωλα. Η διαταγή προκάλεσε έκπληξη στον Ερμία και χαμογελώντας του είπε «Θα ήταν πολύ ανόητο, άρχοντα, να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να σπαστώ το ψέμα» να χάσω τη ζωή και να πέσω στον θάνατο. Ο Κύριος μας και Θεός μας, η Ιησούς Χριστός, είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου και η αλήθεια και η ζωή». Δηλαδή, εγώ είμαι το φως που φωτίζει τον κόσμο και συγχρόνως η απόλυτη αλήθεια και η πραγματική πηγή ζωής. Λοιπόν, δεν θα ήταν παράλογο τώρα στο τέλος της ζωής μου να χάσω τέτοια πολύτιμα αγαθά». Τότε ο άρχοντας διέταξε και τον έριξαν στη φωτιά, αλλά από θαύμα έμεινε αυλαβής και τελικά τον αποκεφάλισαν και έτσι έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Πετρονίλας, της κόρης του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Πέτρου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ασκάλωνη μαρτύρησαν στην Ασκάλωνα της Παλαιστίνης και τελειώθηκαν κατά σιρόμενη.